Καλή ευχαριστώ, καλή. Έλα πάτε με πίσω μέσα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τον υφείο μου κρυσάκι το πάμε. Βασίλη, παίρνει το ρεσταυρωμένο το κρυσάκι και βάλει το μουσκετάρι. Βρεθήκαμε στην προετοιμασία, Πάτερ. Θα περιμένουμε λίγο να μας πείτε κάποια πράγματα. Με συγκίνηση μετά από πόσες μέρες πατώ, μπαίνω μέσα στον Ιερό Ναό μας, την αγαπημένη μας Εκκλησία. Εδώ υπηρετοδός οι προετοιμασίες, αποκορύφωμα του Θεού Δράματος σήμερα. Και εσείς τι ακριβώς κάνετε εδώ, Πατέρα Τιμόθε? Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί μου κούλα, να σας καλωσορίσουμε, τόσο εγώ όσο και ο Πατήρ Αθανάσιος, στην ενορία μας και στην ενορίτησά μας. Έτσι ακριβώς. Και όπως πολύ όμορφα είπες, πολύ δύσκολο που οι εκκλησίες μας είναι κλειστές, δυστυχώς, εξαιτίας... Πονάνε οι καρδιές. Πονάνε οι καρδιές, αυτό ακριβώς. Αλλά υπομένουμε και πρέπει να κάνουμε αυτή την υπομονή, έτσι, να περάσει λίγο αυτή η πόρα του κορονοϊού και πάλι όλοι θα σμίξουμε μέσα στις εκκλησίες. Είναι για το καλό όλων, άλλωστε. Έτσι ακριβώς. Από αγάπη, όπως είπε η κυρία Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπός μας, από αγάπη κάνουμε αυτή την υπομονή για τον αδελφό μας. Και όπως είπατε, παρότι είναι κλειστές οι εκκλησίες μας, οι ακολουθίες γίνανε κανονικότατα. Εδώ με τον πατέρα Αθανάση. Παρακολουθούσαμε όλες πάντα από το σπίτι μας. Τη μεγάλη Ευαγγελία και τη μεγάλη εβδομάδα, συνέχεια και με αναμεταδόσεις στην τηλεόραση. Έτσι. Ώστε να χαίρονται και αυτοί που είναι νωρίτες από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν και να μην χάσουμε όλα αυτά τα όμορφα τα οποία τηρούμε την Αγία και μεγάλη εβδομάδα. Κάτι το ξεχωριστό όμως. Αυτό βλέπουμε, ένας επιτάφιος διαφορετικός. Έχει το δικό του νόημα. Ναι. Από πού έχει έρθει αυτό που βλέπουμε? Είναι τώρα το υπέροχο, το υπέροχο πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, λόγω του κορονοϊού, της πανδημίας, δεν μπορέσαμε να στολίσουμε τον επιτάφιο που στολίζουμε κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, με την ομάδα των παιδιών. Με τον παραδοσιακό, τον κλασικό τρόπο. Οι οποίοι πραγματικά με πολύ πόνο, αυτό να το σημειώσω, το φέρανε φέτος, το ότι δεν θα μπορέσουμε να στολίσουμε τον επιτάφιο. Όμως, φέτος, η ενορία μας εδώ και 120 χρόνια είχε αυτόν τον υπέροχο επιτάφιο. Μπορείτε να αναδείτε και πιο πάνω. Δεν έχουμε κουβούκλιο. Όχι. Είναι ένας τρόπος όπως κάνουν τους επιταφείους είναι στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος και στη Ρωσία. Εδώ στην Ελλάδα επικράτησε να βάζουμε το ξύνο κουβούκλιο που ξέρουμε. Ναι. Όμως τώρα, φέτος, συντηρήσαμε αυτόν τον παλαιό επιτάφιο. Με το σώμα του Χριστούλη, ναι, ναι, εδώ. Είναι επιτάφιος ο οποίος έγινε το 1910 περίπου στην Ουκρανία και ντύθηκε, είναι Ρώσικος επιτάφιος και ο οποίος βρισκόταν στο ναό του Αγίου Γεωργίου στους επιβάτες της Θράκης. Όταν ήρθαν λοιπόν